Φαίνεται ότι η Άγκυρα θέλει να προωθήσει ξανά την όντως προηγισμένη της γεωγραφία με το στρατηγικό της προφίλ, με το στρατηγικό της βάθος, με την έννοια ότι θέλει να αποδείξει πόσο χρήσιμη, πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα. Όχι επειδή η Τουρκία είναι μια δημοκρατική χώρα, όχι επειδή η Τουρκία προχωρά με σταθερά βήματα και σε προσανατολισμούς μεταρρυθμίσεων στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό δεν νομίζω να απασχολεί αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Για πάση περιπτώσει, το κράτος, έτσι όπως αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται μπροστά μας, μάλλον θέλει να αποδείξει πόσο δυνατή, πόσο ισχυρή είναι σε μια περιοχή που όντως φλέγεται, έχοντας αυτή τη δύναμη ως βάση συνεργασίας με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται δηλαδή για μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, μια νέα μεγάλη ιδέα της Τουρκίας που διαμορφώνεται. Νομίζω ότι όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η έννοια της μεγαλοσύνης της Τουρκίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε εδώ να το θεωρηθούμε με πάρα πολύ, πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για τις αποτυχίες γενικά αυτής της έννοιας της μεγαλοσύνης της Τουρκίας. Όμως είναι εμπεδομένο πλέον στον χώρο του ευρύτερου πολιτικού Ισλάμ, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ότι η Τουρκία θα πρέπει, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και ιστορικές νομιμοποιήσεις, να επιστοποιήσει την μεγαλοσύνη, να επιστοποιήσει την κληρονομιά της ως μια ηγέτιδα χώρα τουλάχιστον της περιφέρειας, ούτως ώστε να εκπροσωπήσει σε μια νέα ισορροπία των διεθνών σχέσεων αυτόν που ονομάζεται ο αραβομουσουλμανικός κόσμος ή πιο πολύ πιο συγκεκριμένα το Σουνιτικό Ισλάμ. Βεβαίως μετά την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη αυτά τα πράγματα έχουν ουσιαστικά είναι στον αέρα, ιδιαίτερα με τις εξελίξεις στη Συρία, όμως δεν φαίνεται αρχικά να έχει συγκροτηθεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική, τουλάχιστον από πλευράς του Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ορισμένες ψυχές αυτού του πανισλαμικού οράματος διατηρούνται και θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια του πόσο όντως θα επηρεάζει την πορεία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.